προσπαθούσατε να το μαζέψετε μετά. Το τρίτο και χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 25-30%. Αυτό είναι το ποσοστό. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό στην Ελλάδα? Κοντά στο 65%. Πώς εξηγείτε αυτό? Είναι αυτό αποτυχία ή δεν είναι αποτυχία? Είναι στρατηγική αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας ή όχι? Και αν αυτό το ποσοστό το δούμε στο σύνολο της χώρας, ξέρετε που θα καταλήξουμε? Θα καταλήξουμε στο ότι η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας της περιφέρειας είναι κοντά στο 90, ίσως και πάνω από το 90%, και 100% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έδεσα, Αγρίνιο, Κέρκυρα, Κόρινθος. Ενώ έχουμε ένα χαμηλότερο ποσοστό που δεν προσεγγίζει καν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και έτσι προκύπτει το 65%. Αν αυτό δεν είναι αποτυχία, τι είναι? Και φυσικά, το τέταρτο στοιχείο της μελέτης είναι οι περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες συνδυάζονται με το συνολικό ποσοστό ακριβώς της θνητότητας που προκύπτει, αυτό το 65%. Ερώτημα. Κύριε Πλεύρη, έχετε έκθεση για το τέταρτο κύμα? Έχετε έκθεση για το τι συμβαίνει τώρα στα ελληνικά νοσοκομεία? Να απαντήσετε στην ομιλία σας. Και επίσης, έχετε κάνει καμία αλλαγή, καμία στροφή στην πολιτική σας για να μην επαναληφθούν στο πέμπτο κύμα που έρχεται οι τραγωδίες του τρίτου και του τέταρτου κύματος? Καμία αλλαγή στην πολιτική σας δεν έχετε κάνει. Είναι προφανές ότι ούτε μπορείτε ούτε θέλετε να διαχειριστείτε την πανδημία. Ο κατάλογος των νεκρών αυξάνεται και επειδή μας κάνετε και μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, ο κύριος Μητσοτάκης από τούτο εδώ το βήμα πάλι, κάποια στιγμή, είχε πει ότι εμείς μετράμε στρέμματα, εσείς μετρούσατε φέρετρα. Αν είχα το πολιτικό ήθος και το πολιτικό ύφος του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον ρωτούσα. Τι μετράει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης? Τι μετράει που μας κάνετε μαθήματα πολιτικού πολιτισμού? Δεν το ρωτάω όμως. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, δεν έχουμε... Ο προηγούμενος ομιλητής, κύριε Πρόεδρε, μίλησε 10 λεπτά, δώστε μου 2 λεπτά. Όχι τώρα. Δεν έχουμε να κάνουμε έτσι, εδώ εντάξει, λοιπόν, με απλή ανεπάρκεια. Έχουμε να κάνουμε με πολιτική επιλογή, με στρατηγική πολιτική επιλογή. Και ποια είναι αυτή η στρατηγική πολιτική επιλογή? Να καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να μην επενδύσετε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να μειώσετε 820 εκατομμύρια ευρώ τις δαπάνες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εν μέσω τέταρτου κύματος και ενώ περιμένουμε το πέμπτο. Να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και την στιγμή που έχουμε τέτοιες περιφερειακές ανισότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να μιλάει για συγχωνεύσεις νοσοκομείων αντί να μιλήσει για προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και αύξηση των μισθών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και από πάνω να πανηγυρίζει ότι έχει κερδίσει τον ιό. Κέρδισε τον κορονοϊό ο κύριος Μητσοτάκης μόνος, ολόκληρο τον κόσμο. Και έχει το θράσος να εμφανίζεται σε αυτό εδώ το βήμα και να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τους συγγενείς τους. Και έχετε και το θράσος να βγαίνετε και να πανηγυρίζετε αυτοθαυμαζόμενοι πάλι, περιφέρεστε αυτοθαυμαζόμενοι 2,5 χρόνια για τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας. Ποιες είναι οι μεγάλες επιτυχίες? Μιλάτε για 6% ανάκαμψη για το 2021, αλλά δεν μας λέτε να δούμε σωρευτικά το 2020-2021 που βρίσκεται η χώρα. 7η από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Τι να δούμε? Να δούμε τον πληθωρισμό, 4,9% λέτε. 4,9 είναι χαμηλό το ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τον ίδιο τρόπο καταμερίζεται ο πληθωρισμός ως βάρος στα εισοδήματα των μισθωτών, στα εισοδήματα των ανθρώπων που ζουν με τον κατώτατο μισθό και με τον ίδιο τρόπο επιμερίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους, κύριε Σταϊκούρα. Είναι η ίδια η επιβάρυνση. Όταν το κρέας, όταν το λάδι, όταν τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν εκτιναχθεί στο 30% και βγαίνει ο σκλαβενίτης και σας λέει, έχετε καταλάβει τι έρχεται? Να μιλήσουμε για τον κατώτατο μισθό, που λέγατε ότι θα τον αυξήσετε με διπλάσια από τον ρυθμό ανάπτυξης. Περιμένουμε το Γενάρη. Αν τον Γενάρη δεν έρθετε με 12% αύξηση του κατώτατου μισθού, είστε και εσείς ψεύτης. Και ο κύριος Μητσοτάκης ψεύτης και το σύνολο της κυβέρνησης ψεύτης.
Κύριε Τζανακόπουλε, εξαπατάτε κατ' εξακολούθηση τον ελληνικό λαό. Και επίσης κλείνω. Ένα τελευταίο. Προσαρμογή 6% για το 2022. Από 7,3% το έλλειμμα, το πρωτογενές έλλειμμα θα πάει στο 1,2%. Ποιος σας το ζήτησε αυτό, κύριε Σταϊκούρα? Ποιος σας το ζήτησε? Γιατί το κάνετε? Καλώς. Υπάρχει σύμφωνο σταθερότητας? Δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο προχωράτε σε 6% προσαρμογή? Θα σας πω γιατί προχωράτε σε 6% προσαρμογή. Διότι στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου, στην πραγματικότητα, ξέρετε πολύ καλά ότι το Μητσοτάκης effect, το οποίο διαφημίζεται δήθεν για τους, σε σχέση με τα χαμηλά επιτόκια τα οποία παίρνετε εξαιτίας της ομπρέλας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εξαιτίας της ρύθμισης του χρέους που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το 2018, δεν ισχύει. Καλώς, κύριε δεν ισχύει. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή εδώ, έχετε εισάγει τη χώρα καλώς, στα προεόρτια λιτότητας, η οποία και